μαζική είναι η φυγή των εκδρομέων του Πάσχα που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με κάθε μέσο σε μία από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών. Το αδιαχώρητο σε λιμάνια, κτέλ και διόδια. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν και σήμερα την πρωτεύουσα οι Αθηναίοι. Η ώρα είναι 12.30 το μεσημέρι και στα διόδια της Ελευσίνας επικρατεί το αδιαχώρητο με την καθυστέρηση για τους οδηγούς να αγγίζει τις 2 ώρες. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το ποτηλιάρισμα συνεχίζεται ακόμη και μετά τα διόδια. Την Αττική Οδό από το Ηράκλειο μέχρι εδώ έχω κάνει μια μισή ώρα. Τετράωρο. Τετράωρο, κανονικά πόσο χρειάζεται. Δύο. Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή και καλή διάθεση για να κάνουν Πάσχα στο χωριό. Δύσκολα έτσι, πόση ώρα κάνετε να φτάσετε εδώ? Μια ώρα περίπου. Μια ώρα. Από την Κυψέλη. Πού πηγαίνετε? Μεγαλοπόλη. Πόσο είναι ώρα χρειάζεστε να φτάσετε μέχρι εκεί και πόσο θα κάνετε σήμερα παραπάνω? 2 ώρες, 2.30. Γεμάτα να χωρούν και τα πλοία από τα λιμάνια. Έρχομαστε από την Πεντέλη και πηγαίνουμε Σύρο, στην όμορφη Σύρο. Άλλοι προτίμησαν να απαρνηθούν το Πάσχα στο χωριό και φέτος ψήφισαν Κυκλάδες. Βαρεθήκαμε κάθε χρόνο στα χωριά μας. Οι πιο τυχεροί όμως έχουν σπίτι στο νησί. Πόσες μέρες θα καθίσετε? Θα μείνουμε όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα? Η εισιτήρια επιστροφής έχετε κλείσει? Ναι. Εντάξει, προετοιμασμένοι. Είστε από εδώ, από Αθήνα? Κατάγεστε από Σύρο, από Σύρο. Με καλό προγραμματισμό δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν εισιτήριο. Ναι, άμα τα κλείσεις νωρίτερα, βεβαίως. Τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά δένουν κάβους γεμάτα και ακόμα και 2 ώρες πριν την αναχώρησή τους, εκατοντάδες κόσμου περιμένουν να επιβιβαστούν. Η τιμή ωστόσο των ακτοπλοϊκών καίει. Πήγαινε 390 ευρώ για Σύρο. 2 άτομα και ένα αυτοκίνητο. Με έκτακτα δρομολόγια και πληρώνεται 100% η κίνηση και σήμερα στα κτέλ. Για Κέρκυρα, Πρέβεζα. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, χάμος. Μιλάμε για έκτακτα δρομολόγια. Πολλά. Δηλαδή, το ένα λεωφορείο γεμίζει, φεύγει. Μετά από 10 λεπτά έρχεται το άλλο λεωφορείο. Πού με το καλό? Αγρίνιο. Αγρίνιο. Στο Μορφωνίνιο. Εκεί το σφαχτό σου περιμένει. Εκεί θα είναι ο. Ναι, έτοιμο. Που πάρει έτοιμο. Όλα. Πάντα. Καμιά κοσαριά. Και η μάχη για αρνή ή κατσίκι έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε δικά μας ντόπια κατσίκι. Στολή. Σάμι. Έχετε σπιτική? Πόσα άτομα θα μαζευτείτε φέτος? Θα μαζευτούμε γύρω στα 10. Το αρνί είναι έτοιμο εκεί. Εκεί το αρνί είναι ντόπιο, από εκεί είναι. Παρότι το κόστος της φετινής Πασχαλινής εξόδου είναι ιδιαίτερα ακριβό, πολλοί Θεσσαλονικείς έχουν επιλέξει να το κάνουν, να απολαύσουν το Πάσχα στο χωριό τους ή στην εξοχή. Πάνω κάτω κοστίζει. Γύρω σε 150 ευρώ πήγαινε, έλα. Ένα 20% παραπάνω. Διόδια είναι εδώ, αλλά είναι φυσικό αέριο, οπότε και δεν έχω τόσο. Εκεί είναι ο θείος. Πάντα στους θείους και στην οικογένεια. Η μεγάλη φυγή κορυφώνεται αυτή την ώρα. Κατά κύματα εγκαταλείπουν την Αττική χιλιάδες εκδρομής του Πάσχα, σύνδεση με τα διόδια Ελευσίνας και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Παραδοσιακό Πάσχα στις πόλεις και στα χωριά τους ψηφίζουν και φέτος οι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας. Ενδεικτική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται από το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πασχαλινές εξόδους των τελευταίων ετών. Και βλέπετε ότι τα διόδια εδώ θυμίζουν περισσότερο ένα μεγάλο πάρκινγκ αυτοκινήτων. Και χαρακτηριστικό είναι ότι η ίδια εικόνα συνεχίζεται και μετά τις μπάρες των διοδίων, αφότου πληρώσουν και εκεί τα οχήματα κινούνται. Βήμα σημειωτών. Βέβαια, ο Γολγοθάς των οδηγών ξεκινά πολύ νωρίτερα από το κέντρο της Αθήνας μέχρι να φτάσουν εδώ. Με τους οδηγούς να μας αναφέρουν ότι χρειάστηκαν 2 ακόμη και 2.5 ώρες μέχρι να φτάσουν στα διόδια της Ελευσίνας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ και μας λένε ότι τουλάχιστον ελπίζουν να φτάσουν μέχρι αύριο, Σπύρο, για να προλάβουν την ανάσταση. Και την εικόνα. Και τον επιτάφιο δεν το προλαβαίνουν. Είναι πολύ μεγάλες οι ουρές. Τα αυτοκίνητα πάνε σημειωτών και μετά τα διόδια. Εδώ και 3 ώρες η εικόνα είναι ίδια. Τα αυτοκίνητα μετά τα διόδια είναι μποτιλιαρισμένα. Σαν να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτό θεωρήσαμε αρχικά όταν φτάσαμε. Αλλά δεν είναι ατύχημα. Είναι απλά η τεράστια ουρά που δημιουργείται από τα χιλιάδες αυτοκίνητα που εγκαταλείπουν την Αθήνα προς τις πόλεις και τα χωριά. Να αναφέρουμε σχετικά τα σχετικά στοιχεία σχετικά με την έξοδο. Από τις 6 χθες το πρωί μέχρι και τις 6 σήμερα το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας δήλθαν 588 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αθηνών, στην Αθηνών Λαμίας, 49.308 οχήματα. Μέχρι τις 6 το πρωί αυτά. Γιατί αν κρίνουμε από τη διαφορά που παρουσιάζεται στην κίνηση χθες σε σύγκριση με σήμερα, τα αντίστοιχα νούμερα αναμένονται τουλάχιστον διπλάσια.
Και βλέπουμε πράγματι μια πρωτόγνωρη εικόνα με οχήματα σχεδόν ακινητοποιημένα να σχηματίζουν ουρές ακόμα και μετά τα διόδια Ελευσίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή. Για να κινηθούμε βορειότερα, για να δούμε πώς εξελίσσεται η έξοδος, σύνδεση με τα διόδια Μαλγάρων και τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Και οι Θεσσαλονικείς εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γιορτάσουν το Πάσχα στα χωριά τους και στις εξοχές. Βλέπετε εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Η κίνηση είναι κανονική των οχημάτων. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα γύρω στις 10 το πρωί, όταν σημειώθηκε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Ευτυχώς με υλικές ζημιές μόνο, αλλά δημιούργησε κάποιο μποτιλιάρισμα. Έτσι, αναγκάστηκαν εδώ οι υπάλληλοι των διοδίων να ανοίξουν τους σταθμούς και να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα, αλλά αυτή την ώρα υπάρχει μια κανονική ροή των αυτοκινήτων. Βλέπετε ότι έρχονται αμέσως και φεύγουν από τα διόδια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Βεβαίως είναι μαζική έξοδος, όπως είπα. 18.000 οχήματα εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη χθες, ενώ 11.000 ήταν αυτά που έφτασαν εδώ στην πόλη. Χρήστο, ευχαριστούμε. Ιδιαιτέρως αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στον σταθμό ΚΤΕΛ Λιωσίων, με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα Χρυσά Μπάτου. Και όχι απλά γεμάτα, Μάρκο, αλλά με διπλά και τριπλά δρομολόγια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα εδώ στα ΚΤΕΛ Λιωσίων, για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που είναι τόσος όσους βλέπουμε από νωρίς το πρωί. Περιμένουν λοιπόν το δρομολόγιο τους με προορισμό είτε τη Στερεά Ελλάδα, είτε τη Θεσσαλία, τα Τρίκαλα ή την Καρδίτσα. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε, Μάρκο, ότι Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα της κορύφωσης για την έξοδο των εκδρομέων. Να σας πω ότι το δρομολόγιο που βλέπετε πίσω μου θα αναχωρήσει, έτσι για να σας το πω ενδεικτικά, θα αναχωρήσει σε λίγα λεπτά με προορισμό τη Λαμία. Περιμένουν ήδη επιβάτες. Είναι, σκεφτείτε, ένα από τα 130 και πλέον δρομολόγια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα εδώ στα ΚΤΕΛ Λιωσίων. Ενώ μια καθημερινή θα μιλούσαμε για 70 δρομολόγια, αντίστοιχα άλλα 300 είναι τα δρομολόγια τα οποία θα αναχωρήσουν από τον Κηφισό. Βέβαια, Μάρκο, είναι γεμάτο όχι μόνο αυτά που φεύγουν, αλλά και αυτά που έρχονται. Τα λεωφορεία όχι με επιβάτες σε αυτή την περίπτωση, αλλά με προϊόντα. Με προϊόντα από το χωριό. Πριν από λίγη ώρα έφτασε λοιπόν από το Καρπενήσι ένα λεωφορείο το οποίο ήταν φορτωμένο με 70 δέματα γεμάτα κρέατα που είχαν έρθει λοιπόν να τα παραλάβουν εδώ οι Αθηναίοι όσοι θα περάσουν το Πάσχα στην πόλη. Εκτός από τους επιβάτες, τα οποία στέλνουν συγγενείς. Ναι, ταξιδεύουν και τα δέματα με πασχαλινά εδέσματα από και προς το χωριό. Σε ευχαριστούμε, Χρυσά Μπάτου.